Μιλάει ο Μενέλαος, νομίζω. Ναι, ναι, είχες αρχίσει κάτι ή μάλλον μου το είπες φεύγοντας, οπότε σε χρεώσαμε για σήμερα. Ναι, ήταν πιο γενικό βέβαια, δεν ήταν πάνω στο θέμα, αλλά γενικότερα υπάρχει στις συζητήσεις μας μια κριτική. Καλό είναι αυτό, γιατί είναι κριτική σκέψη, έτσι. Πάνω το στο... κρίμε γιώτα, Βέβαια. Αλλά πώς αλλιώς. Αμείθα, εντάξει. Ναι, δεν είναι από την Κρήτη, όχι, δηλαδή. Όχι, εντάξει, αυτό τώρα... Μην είμαστε τοπικιστές. Τώρα. Ναι, τοπικισμός δεν κάνει. Όχι, δε, όχι. Λοιπόν, και αυτό καλό είναι, βέβαια, αλλά ήθελα να πω ότι... Ποιος, πούμε... ο τοπικισμός? Όχι ο τοπικισμός. Α. Η κριτική, τέτοια, με γιώτα. Ότι... Και στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν κάποιες ιδέες οι οποίες έχουν συλληφθεί σωστά, δηλαδή. Π.χ. Θέλω να μας αναλύεις λίγο. Είσαι πολύ ιατρικός εσύ μου. Μας τα λες σαν να γράφεις συνταγή για φάρμακο, ας πούμε. Δύο λόγια. Θέλουμε ανάλυση. Να πω, ναι, ναι. Ότι, ας πούμε, λέγαμε... Να ξεκινήσω και με αφορμή το άρθρο σας, ας πούμε, στο περιοδικό που είχε το πολιτικό σορθό. Όχι, τώρα. Το... Γι' αυτό είπα, είναι πιο γενικό, δεν είναι τόσο τέτοιο, αλλά έχω και για παράδειγμα από την προηγούμενη συζήτηση. Ας πούμε, σαν σύλληψη αυτό το πολιτικό σορθό, δηλαδή το να λέμε πράγματα τα οποία, ας πούμε, δεν προσβάλλουν τον άλλον, είναι ότι αυτό πιο πολύ... Δεν είναι κάτι λάθος. Απλά χρησιμοποιείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι σωστός. Είπες, δεν προσβάλλει τον άλλο. Το πολιτικό σορθό, ορθό, ναι. Δεν προσβάλλει τον άλλο, δηλαδή. Αυτό... Κάποιος, θεωρητικά, αυτό λοιπόν, ότι να είσαι πολιτικά ορθός, ας πούμε, να μην υπάρχει. Ναι. Ναι, κάπως έτσι. Πολιτικά ορθός, σαν φράση, είναι πολύ καλή. Ναι. Σαν εννοούμενο δεν είναι καλό. Γιατί πολιτικά να είσαι ορθός ως πολίτης είναι πολύ ωραία διατύπωση. Όπως ορθολογισμός είναι πολύ ωραία λέξη. Ορθός λογισμός, αλλά αυτό εννοεί. Εννοεί την εγκεφαλοκρατία χωρίς διάνοια. Πολλές φράσεις είναι ωραίες αφράσεις. Το πολιτικός ορθόν ή πολιτικά ορθό σημαίνει ότι είναι ορθό μόνο αυτό που οι πολιτικοί ορίζουν για ορθό. Σου φαίνεται ορθό αυτό? Αυτό θα πει πολιτικά ορθό στη σύγχρονη ορολογία. Δεν θα πει να είσαι πολίτης σωστός, να μην θίγεις κανένα, να μην προσβάλλεις κανένα, να μην κάνεις κανένα κακό, αλλά να θεωρείς καλό μόνο αυτό που ορίζει η πολιτική. Και επειδή η πολιτική ορίζει τα πάντα πλέον ως εξουσία, και γι' αυτό δίδεται μόνο σε έμπιστα πρόσωπα, επειδή έχει κυριαρχία γενική σε όλη τη ζωή του ανθρώπου, όπως ο Θεός δηλαδή έχει γίνει, σου λέει, δεν θα πιστεύεις τι λέει ο Θεός και η θρησκεία σου. Η θρησκεία σου είναι προσωπική υπόθεση. Δεν θα την κάνει ζωή δημόσια, ούτε θα συμπεριφέρεσαι στον κόσμο σύμφωνα με αυτό που λέει η θρησκεία σου, διότι δεν είναι πολιτικά ορθή η θρησκεία. Δηλαδή, πολιτικά ο Θεός δεν απορρίπτεται. Και γι' αυτό προστάζεται η ιατρική να θεωρεί ασθένεια αυτό που είναι πολιτικά ορθό.
καλείται η νομική να θεωρεί νόμιμο αυτό που ψηφίζουν οι πολιτικοί. Να θεωρείται ηθικό αυτό που είναι νόμιμο. Δηλαδή αυτό που έχει αντίστοιχο νόμο ενισχύει. Άρα λοιπόν αντί του Θεού είναι η πολιτική. Όχι, το είπα ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται είναι λανθασμένος, έτσι, αλλά... Και δεν χρησιμοποιείται απλώς, επιβάλλεται. Διότι δεν σου είπε να χρησιμοποιείς τη φράση αυτή, πολύ σπάνια τη χρησιμοποιούν μάλιστα. Οι δε πολιτικοί δεν τη λένε καθόλου. Έχεις ακούσει κανένα πολιτικό να πει αυτό είναι πολιτικό σορθό? Όχι, το αποφεύγουν. Αλλά η όλη τους πορεία, η όλη τους βιωτή, η όλη τους συμπεριφορά είναι αυτή. Ότι ό,τι λέμε εμείς είναι σωστό. Δεν μπορείς εσύ να λες τον ομοφιλόφιλο ασθενή. Τον διαγράψαμε εμείς από τις ασθένειες. Επιβάλαμε εμείς σε μια μειοψηφία γιατρών να τον διαγράψει και επειδή αυτή η λίστα που συντάσσεται από αυτούς τους γιατρούς ισχύει παγκοσμίως, διαγράφεται. Ναι. Έστω ημών ισχύς νόμος. Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά όλο αυτό, ας πούμε, έχει να κάνει, χρησιμοποιούνται, ας πούμε, οι έννοιες οι οποίες, ας πούμε, ο σεβασμός. Αυτό δεν απορρέει ότι θα πρέπει να τον σέβεις τον άλλον. Άσχετα αν ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται αυτό, επειδή έχει μέσα την αθεία, βγαίνει λάθος. Φερρυππίν, να σέβομαι τον ομοφιλόφιλο, βεβαίως. Το λέει και ο Θεός μας αυτό. Το λέγανε και όλοι οι μεγάλοι και σπουδαίοι άνθρωποι. Η έννοια της ανεξιθρησκείας εισήχθη από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Σαν λέξη είναι δημιούργημα του Ευγενείου Βουλγάριος, αλλά σαν έννοια είναι πολύ παλιά, σαν αντιμετώπιση, σαν πολιτική. Λοιπόν, το να κάνει παρέλαση αυτός να μου δείχνει το πώς θέλει να εκφράζεται σεξουαλικά, δεν έχει το δικαίωμα, γιατί εγώ, εσύ, ο καθένας μας δεν έχει κάνει καμιά παρέλαση για να δείξει τη σεξουαλική του προτίμηση. Γιατί πρέπει να κάνουν αυτοί? Είναι σεβασμός και μάλιστα ολόκληρο το κοινοβούλιο να βαφτεί στα χρώματα αυτής της παρελάσεως. Αυτό θεωρείται σεβασμός και προς το χώρο αυτού του κοινοβουλίου που υποτίθεται το κοινοβούλιο, λέει, το κράτος θέλουν να είναι ουδετερόθρησκο. Ας είναι και ουδετερόφιλο, όχι ομοφιλόφιλο. Το κοινοβούλιο ας είναι ουδετερόφιλο. Έπρεπε να πάρει τα χρώματα της ομοφιλοφιλίας. Οι ίδιοι παγιδεύονται στα λόγια τους. Έτσι δεν είναι? Ναι, σε αυτό σύμφωνοι. Ως προς τον όρο πολιτικά ορθό, εάν είναι έτσι, σαν πολίτης να συμπεριφέρεσαι σωστά εναντί της πολιτείας, πολύ ωραία διατύπωση είναι. Αλλά δεν σημαίνει αυτό, είπαμε. Σημαίνει ότι είναι ορθό αυτό που ορίζουν οι πολιτικοί. Σε αυτό εντάξει, δεν διαφωνώ. Έτσι, εκεί δεν είναι. Απλά εγώ αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι σαν αρχικές συλλήψεις, δηλαδή. Σαν λέξεις, πολύ ωραία. Σεβασμός, ελευθερία, το να είναι κάποιος. Ναι, αλλά και αυτά επειδή ο κόσμος πλέον είναι μορφωμένος πια. Υπάρχει ένα υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Μπορεί και τα ακούει. Απλά επειδή είναι και επικρατεί και αθέα, ας πούμε, δεν βγαίνουν σωστά. Αλλά σαν αρχικές συλλήψεις είναι. Εντάξει. Και επειδή το θέμα μας είναι. Αν μας περιέχει ο Θεός ή τον περιέχουμε. Και είπες τις έννοιες αυτές, ελευθερία κλπ. Από πού κατάγονται αυτές οι έννοιες? Το πολιτικά ορθό κατάγεται από τους πολιτικούς. Η έννοια της ελευθερίας, από πού κατάγεται? Από τη φύση.
Όμως της φύσεως είναι η ελευθερία. Από κατάγεται. Από τους Ναπολεόντιους ξεσηκωμούς τη Γαλλική Επανάσταση. Κατάγεται. Ο Απόστολος Παύλος είναι μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Έζησε. Τι λέτε. Για να δούμε λίγο τις χρονολογίες. Όχι και λίγο πριν τη Γαλλική Επανάσταση ήταν, όχι και μετά. Λοιπόν, μιλάμε για το 60, 50 τόσο και 60 μετά Χριστόν, έτσι. Η ελευθερία δεν υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Η δουλεία του Φαραώ και η ελευθερία των τέκνων του Θεού. Στον Παράδεισο υπάρχει δουλεία. Προχωρήστε. Αυτό πρέπει να κάνετε. Αν κάνετε κάτι άλλο θα ζημιωθείτε. Προχωρήστε και κάνετε ό,τι νομίζετε. Και κάναμε αυτό που νομίζαμε. Αυτή η έννοια υπήρχε στη Ρώμη προ Χριστού. Μπορούσε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Ναι, πώς λοιπόν άνθρωποι που αρνούνται το Θεό χρησιμοποιούν λέξεις και έννοιες που ο Θεός μας ενδίδαξε. Τους ρωτήσαμε ποτέ. Τους ρωτήσαμε. Υπακοή στους νόμους. Τι σημαίνει. Οι παλαιοί το επέβαλαν με τον νόμο του ισχυρότερου. Θα μ' ακούσεις, αλλιώς κόβω το κεφάλι. Τώρα θέλουν να τους ακούμε χωρίς να μας κόβουν το κεφάλι με την συγκατάθεσή μας. Αυτό από πού το μάθαμε. Μόνο από το Θεό. Ότι πρέπει να υποτασσόμεθα σε αυτούς που ασκούν την εξουσία, γιατί πάσα εξουσία εκ του Θεού. Αυτοί που δεν πιστεύουν στον Θεό, πώς χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη και έχουν αυτή την απέτηση να τους υπακούν οι άνθρωποι. Πώς εξηγείται αυτό. Έχει εξήγηση. Πώς το βλέπετε. Πάρτε και εσείς τη σκητάλη. Ορίστε. Καλό ερώτημα. Γιατί μου κάνει εντύπωση ότι μέχρι και τον προτεσταντισμό, ας πούμε, στη Δύση, και ο προτεσταντισμός μαθαίνει αυτό το πράγμα στους ανθρώπους, να υπακούν στην πολιτική εξουσία. Μετά όμως, πώς γίνεται, δηλαδή, σαν να έχουν συνηθίσει τον κόσμο σε ένα πράγμα, και μετά χωρίς να υπάρχει. Επειδή είπατε κι εσείς ότι είναι άνωθεν δεδομένη η εξουσία. Δεν το πάω. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος το λέει, ο Θεός μας το είπε, η Εκκλησία. Το πιστεύει. Δηλαδή είναι κάτι που το χρησιμοποιούν μέχρι ένα σημείο, μετά πετάνε αυτό αυτόν που δίδει, το είπε και κρατάνε την υποχρέωση. Δηλαδή, ναι, τώρα. Μα αν έλειπε ο Θεός, δεν επρόκειτο να τηρήσω εγώ καμία από αυτές τις οδηγίες. Τις τηρώ επειδή πιστεύω και σέβομαι και αγαπώ το Θεό. Γιατί πιστεύω ότι εκπορεύονται από το Θεό και ότι την τελική χρήση την έχει ο Θεός και θα επιτρέπει μέχρι σ' ότου Αυτός νομίζει και κρίνει ότι πρέπει να επιτρέπει. Γι' αυτό δεν ανατρέπω καθεστώτα. Αλλιώς θα ανέτρεπα αν δεν υπήρχε ο Θεός. Εσύ εκμεταλλεύεσαι το γεγονός ότι εγώ πιστεύω στο Θεό και δεν σε ανατρέπω. Αλλά εσύ ανατρέπεις το Θεό χωρίς να καταλαβαίνεις ότι κόβεις το κλαδί επάνω στο οποίο κάθεσαι. Και, κατάλαβες. Και όντως αυτό που είπατε ότι όλοι, ας πούμε, οι Έλληνες στην ουσία δεν υπακούν. Απλά
κάνουν αυτό που θέλουν, τους συμφέρει να υπάρχει μια. Μας συμφέρει όλους να υπάρχει μια υποτυπώδης εξουσία. Στην ουσία, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Άρα, κόβεται το κλαδί με αυτόν τον τρόπο. Γιατί στην πολυκατοικία το ίδιο δεν κάνουμε. Για να υπάρχει κοινόχρηστο φως, για να λειτουργεί το ασανσέρ, για να υπάρχει μια είσοδος, ξέρω εγώ, στοιχειωδώς καθαρή κλπ. Θέλουμε να είναι κάποιος διαχειριστής της πολυκατοικίας. Δεν μας νοιάζει και πολύ το θέμα. Το αναθέτουμε και σε ξένο διαχειριστή, όχι μόνο στο χειρότερο ιδιοκτήτη, όπως ήταν μέχρι πρότινος τώρα, το δίνουμε και έξω. Ακριβώς δηλαδή ό,τι κάνει η πολιτεία. Ό,τι κάνουμε με την πολιτεία. Έχουμε δώσει τη διακυβέρνηση της Ελλάδος έξω. Ούτε καν οι κάτοικοι της δεν τη διοικούνε. Ναι, γιατί θέλουμε μερικά πράγματα να λειτουργούν, να πηγαίνουμε στο ATM να παίρνουμε λεφτά. Άμα δεν υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες, κάποιοι να βάζουν λεφτά στις τράπεζες, κάποιοι να μπορούν να λειτουργούν τις τράπεζες, κάποιοι να παίρνουμε εμείς και να γίνεται το αλυσιβερίσι. Γι' αυτό κάνουμε κι εμείς τα στραβά μάτια. Είναι ζωή αυτή όμως. Μας περιέχει το κράτος τελικά. Αντί να μας περιέχει ο Θεός μας περιέχει ούτως ή άλλως, γιατί είναι ανεξιχνίαστη και ανέκφραστη η αγάπη και η φιλανθρωπία Του. Αλλά αυτό που νιώθουμε εμείς πολύ έντονα είναι να μας περιέχει το κράτος και να μην μας αφήνει να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό που θέλει το κράτος. Δεν μας πειράζει αυτό, ε. Δεν νιώθουμε ασφυξία, δεν νιώθουμε ότι ταλαιπωρούμεθα. Δεν θα μπορούσε να παρομοιαστεί και αυτό και με την οικογένεια, που το παιδί δεν θέλει να φύγει από την οικογένειά του. Μπορεί να κάνει παράπονα, να μην του αρέσει η κατάσταση αυτά, αλλά μένει εκεί γιατί είναι βολεμένος στην ουσία, γιατί έχει τους λογαριασμούς που τους πληρώνει ο πατέρας και η μητέρα. Έτσι είναι και ο πολίτης τελικά. Δηλαδή. Φως, νερό, τηλέφωνο, οικία, φαγητό. Δηλαδή κατηγορούμε μονίμως έναν που είναι από πάνω μας, είτε είναι ο πατέρας μας, είτε είναι ο πρωθυπουργός, οποιοςδήποτε. Τον έχουμε φροντίσει και εμείς να είναι ο χειρότερος. Δηλαδή, όντως, μου φαίνεται. Τελικά. Κάτι έλεγε η Εμμανουέλα την περασμένη φορά, ότι της φαίνονται λίγο περίεργα αυτά όλα που συζητάμε εδώ, γιατί μερικά είναι αυτονόητα και εμείς τα έχουμε κάνει αδιανόητα και ακατανόητα. Λίγο μπορούμε σε αυτό να επιμείνουμε. Και κυρίως για τα πρόσωπα που σχετίζονται με την Εκκλησία, που είχες πει. Κυρίως εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί οι άλλοι άνθρωποι, ό,τι και να κάνουν, είναι δικαιολογημένο. Ναι, αυτό που μου είχε φανεί περίεργο είναι ότι, και γενικά την προηγούμενη φορά ήταν πολύ έντονη η συζήτηση για μένα, αυτά που μας ρωτούσατε και γενικότερα αυτά που πρέπει να κάνουμε, κανονικά πρέπει να είναι αυτονόητα. Δηλαδή, είναι λογικά και αυθόρμητα θα έπρεπε να βγαίνουν, αλλά δεν βγαίνουν. Τι φταίει? Νομίζω ότι δεν υπάρχει βάθος. Δηλαδή, η δική μου οπτική γωνία αυτό βλέπει, ότι ακόμη και σε εμάς τους ίδιους δεν υπάρχει βαθύτερη σκέψη, δεν θέλουμε να μπούμε πιο μέσα, ας πούμε. Πετάει κάποιος κάποια κουβέντα και θα χαχανίσουμε λίγο, θα πούμε και πέντε πράγματα, αλλά θα είναι πολύ στην επιφάνεια αυτό το πράγμα. Και μόλις πας να αγγίξεις κάτι λίγο πιο βαθιά, γίνεται πυρηνικός πόλεμος, ας πούμε. Σηκώνονται τείχοι, τι είναι αυτά, αναχρονισμοί και τα διάφορα, ας πούμε. Και συγκεκριμένα σήμερα μου έκανε πολύ εντύπωση ένα παράδειγμα. Γυρνούσα με το λεωφορείο και όπως πάντα είχε πάρα πολύ κόσμο. Οπότε έγινε φασαρία κτλ. Και ο ένας έριχνε το φταίξιμο στον άλλον.
Ενώ ήταν τόσο απλό να μετακινηθούμε όλοι ένα χιλιοστό και να τακτοποιηθούμε σε μία λογική σειρά για να χωρέσουμε όλοι και να μην ζουλιόμαστε. Όχι, έπρεπε να κάτσουμε στη θέση που βρήκαμε, που βολευτήκαμε, να κατηγορήσουμε τους άλλους και να ζουλιχτούμε και από πάνω. Και να μας πάρουν για το πορτοφόλι. Ναι. Γιατί με το ζούλιγμα αυτό γίνεται. Σου παίρνουν το πορτοφόλι και να πάρεις είδηση. Αφού βλέπεις τον όκλον συνθλίβοντά σε, πού να καταλάβεις το τζαντάκια. Ναι. Αυτό το αυτονόητο. Γίνεται ανόητο στο τέλος. Τι φταίει όμως. Καλά, σε ένα λεωφορείο δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Αλλά σε ένα εκκλησίασμα, σε ένα χώρο που συζητούν άνθρωποι που έχουν το αυτό πνεύμα, εκεί γιατί φαίνονται αδιανόητα αυτά. Ποιο ήταν κυρίως αυτό που σου φάνηκε πολύ περιττό να το συζητάμε γιατί δεν το έχουμε για αυτονόητο. Θυμάσαι κάτι περισσότερο? Δεν μου φάνηκε κάτι περιττό, μου φάνηκε κάτι δύσκολο. Ότι όλα αυτά που λέμε, ναι, μεν είναι αυτονόητα, αλλά θέλει πολύ γερακότσια για να τα κάνουμε. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ λίγο. Και θέλω λίγο μια διευκρίνηση. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, και τι κότσια χρειάζονται. Για ένα αυτονόητο που θέλει όμως γερά κότσια. Δηλαδή, ειδικές προδιαγραφές, ας πούμε. Αυτό που συζητήθηκε λιγάκι στην αρχή που μίλησαν πιο πολύ τα αγόρια, η παρέα. Ναι. Για να μην παρασυρθώ από την παρέα, πρέπει να ξέρω ποιος είμαι εγώ και τι θέλω. Για να το βρω, πρέπει να σκάψω πολύ βαθιά, να ξέρω και την κάθε λεπτομέρειά μου. Να ξέρω τον εαυτό μου. Αυτό δεν είναι εύκολο, δεν ξέρω. Έτσι όταν πάω σε ένα κατάστημα να πάρω ένα ρούχο, ή κοστούμι, εσείς φόρεμα, ή εγώ ράσω, ή δεν ξέρω τι, εκεί αυτομάτως δεν λειτουργεί το γούστο μου. Λέω, τώρα εγώ πρέπει να έχω κότσια για να έρθω μέσα. Πρέπει να αγωνιστώ πολύ. Είναι μεν αυτονόητο να πάω να ψωνίσω, αλλά πρέπει να γίνει ένας μικρός άθλος. Έτσι λέω. Δείχνω το γούστο μου. Θέλω να κάνω ένα δώρο κάπου. Θέλω να πάρω ένα κόσμημα να χαρίσω. Θέλω να... Δεν δείχνω το γούστο μου εκεί. Βλέπω ένα πλήθος αντικειμένων. Αυτό θα πάρω. Γιατί εκεί δεν πρέπει να έχω ψαχτεί από το σπίτι μου, να έχω κατεβάσει εγκυκλοπαίδειες, να σχέδια κλπ, ώστε να πάω εξοπλισμένος. Όταν βρίσκομαι σε ένα χώρο με ανθρώπους, και συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά είναι ένα είδος αγοράς και αυτό. Μάλιστα λέγεται αγοραφοβία, η πάθηση όταν φοβάσαι τους ανθρώπους. Βρίσκεσαι σε ένα τόπο με πολλούς ανθρώπους. Δεν πρέπει αυτόματα να πεις, εγώ ανήκω εδώ ή δεν ανήκω πουθενά, σηκώνω τα ρούχα μου να μην σέρνονται και φεύγω. Πού είναι δηλαδή? Τι ακριβώς, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Σας φαίνεται δύσκολο. Και όχι μόνο σε εσένα, σε πολλούς. Έτσι όπως το θέτετε τώρα και το λέτε, μου φαίνεται ότι η δυσκολία έγκυται στο ότι δεν συνειδητοποιούμε το γούστο μας. Δεν έχουμε γούστο. Μπορεί και να έχουμε, αλλά δεν είναι δυναμωμένο και ξεκάθαρο. Δηλαδή, είναι λίγο puzzle, ας πούμε. Βάζω το δικό μου και 5-6 κομμάτια και από ό,τι βρω γύρω-γύρω που μπορεί να μου προτείνουν ως γούστο, ας πούμε, κάπως έτσι. Δηλαδή, αν αύριο, ας πούμε,
θα πρέπει να πάρεις ένα ρούχο για τον άντρα σου. Και πας και βρεις ένα αντρικό σχέδιο, το παίρνεις και του το πας. Τι δείχνει αυτό? Ή αυτός ξέρει ότι θέλεις ένα φόρεμα, πάει, ξεκραμάει από ένα μαγαζί ένα όποιο φόρεμα και στο φέρνει. Και σου λέει, να σου πήρα φόρεμα. Αυτό τι δείχνει? Ότι ξέρει τη λέξη φόρεμα, εσύ ξέρεις τη λέξη που κάμισο, παντελόνι, κουστούμι, αλλά δεν έχεις ασχοληθεί λίγο παραπάνω να ξεκαθαρίσεις από πριν ποια είναι τα φορέματα, ποια είναι τα κουστούμια, ποια είναι οι άνθρωποι, ποια είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου. Γιατί θα ευνηδιαστώ? Θα ευνηδιαστώ όταν είμαι αδιάφορος. Η γυναίκα μου θέλει ένα κόσμο. Πάω και παίρνω ένα κομμάτι έτσι που φαντάζει, χωρίς να ξέρω ποιο είναι το γούστο, τι σ' αρέσει, τι θέλει, τι κάνει. Πάω κουτουρού έτσι. Αυτός ο άνθρωπος ζει. Δεν θέλει κότσια, θέλει ζωντανούς ανθρώπους. Πάω σε ένα χώρο που είναι πλήνθη και κέραμι ατάκτως ερημένη. Ωραία. Ή θα έχω κάποιον άνθρωπο να συνεννοηθώ, να κάτσω εκεί και να μιλήσω με έναν τρόπο και λίγο πιο φωναχτό για να καταλάβουν και άλλοι ότι πρέπει να πάψουν τη μεγάλη φασαρία. Ή άμα βλέπω ότι δεν γίνεται τίποτα, σηκώνομαι και φεύγω. Γιατί πρέπει να ξενυχτήσω σε ένα χώρο τέτοιο και να πω ήθελε κότσια για να σηκωθώ να φύγω από εδώ? Κότσια ήθελε να κάτσω. Δεν ήθελε για να φύγω. Για να κάτσω σε ένα τέτοιο περιβάλλον ήθελε κότσια. Υπομονή, να ταπεινωθώ, να φεσωθώ όπως λέτε εσείς οι νέοι. Φεσώθηκα λέει και που πήγα. Είναι φράσεις αυτές, τι να κάνουμε. Λοιπόν, γιατί πρέπει εγώ να υποστώ κάτι δηλαδή? Είναι, και αυτό το κάνουμε από τον παράδεισο. Πάντα θέλουμε να κάνουμε το πιο δύσκολο και το θεωρούμε το πιο εύκολο. Μας λέει ο Θεός, μπες εδώ στον παράδεισο παιδί μου, σε έβαλα να έχεις τρυφή, διασκέδαση. Να μην κουράζεσαι, να μην κάνεις τίποτε, να απολαμβάνεις. Όχι, εγώ θέλω να κουραστώ, θέλω να δραστηριοποιηθώ, θέλω να έχω πρωτοβουλίες. Μάλιστα, να έχεις. Ποιο είναι το κοπιαστικό? Το να αντιδράσω φεύγοντας ή λέγοντας, τι είναι εδώ, παιδί μου? Αλόγων, φάτνη είναι. Τι είναι εδώ μέσα? Χάβρα. Άμα φύγω όμως θα μου πούνε ότι είμαι οπισθοδρομικός. Ποιος θα μου το πει? Η καρνίβαλη. Η καρνίβαλη θα μου το πούνε και τους λογαριάζω. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Ορίστε. Μας περιέχει ο χώρος εκεί που πάμε. Μας περιέχει και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Μάλλον μας εχμαλωτίζει. Δεν μας περιέχει με την έννοια, γιατί και το σπίτι μας περιέχει, αλλά μας προστατεύει, μας καλύπτει, μας ξεκουράζει. Εκεί μας, αυτό, όταν γινόμαστε περιεχόμενο τέτοιου είδους, εχμαλωτιζόμαστε. Δεν μπορώ να αφαιρθώ, λέει, δεν μπορώ να λειτουργήσω, λέει, σαν άνθρωπο, λέτε. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Γι' αυτό είναι η Θεία Λειτουργία, να μας μάθει να λειτουργούμε. Γι' αυτό πρέπει να λειτουργούμεθα
τακτικά. Γιατί μένουμε αλειτούργητοι στις κρίσιμες στιγμές. Δεν μπορούσες, παιδί μου, να πεις αυτό. Δεν το σκέφτηκα. Αυτά είναι λόγια δικά σας. Εγώ απλώς τα αναπαράγω. Ορίστε, εμένα λέει. Εγώ να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το τι θέλει κότσια και τι δεν θέλει κότσια, μάλλον έχει να κάνει με το τι συνειδητοποιούμε εμείς, έτσι. Δηλαδή με το πού πρέπει να πάμε αντίθετα. Δηλαδή, αν εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε, τότε προφανώς είναι δύσκολο να πάω ενάντια γιατί. Μην πας αντίθετα. Ναι. Να πας εκεί που είναι το γούστο σου. Ναι, μα εντάξει. Μην πας αντίθετα, δεν σου πω να πολεμήσεις. Ωραία. Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση κάποιος, δηλαδή εγώ θα. Όταν εγώ θα φύγω από εκεί. Ναι. Και ο άλλος θα με πει, ας πούμε, οπισθοδρομικό, θα με πει χίλια δυο. Εγώ δεν εξετάζω τώρα το αν έχει δίκιο σε αυτό που λέει ή δεν λέει. Εγώ όμως μπορεί να του έχω δώσει το δικαίωμα να το πει αυτό, όχι επειδή. Δηλαδή, φεύγω εγώ πάντα σωστά. Δηλαδή, ότι ας πούμε, εγώ έχω μια κοσμοθεωρία, ωραία. Ο καθένας μας. Και ας πούμε, εμείς εδώ πέρα ακολουθούμε. Είμαστε χριστιανοί. Πάντα όποτε, ας πούμε, αντιτιθέμεθα στις παρέες μας, στις άλλες απόψεις, το κάνουμε σωστά. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άλλος να μας πει κάτι και να έχει δίκιο. Βέβαια. Πολλές φορές. Μπορούμε να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Διότι δεν είναι το ότι έχουμε κάτι σωστά σαν πηξίδα, δεν σημαίνει ότι ενεργούμε σωστά. Βεβαίως. Και στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το λέμε. Μα είπες, είμαστε χριστιανοί. Δεν είμαστε. Ναι, έχουμε επιλέξει να γίνουμε χριστιανοί. Εάν είμαστε χριστιανοί, ό,τι κάναμε θα ήταν σωστό. Δηλαδή. Δεν είμαστε όμως χριστιανοί. Θέλουμε να γίνουμε. Θέλουμε να ανήκουμε στους χριστιανούς. Ξέρουμε ότι ο χριστιανός είναι ο σωστός, αυτός που έχει την πληρότητα και την αλήθεια που έδωσε ο Θεός. Ναι. Εγώ όμως δεν είμαι χριστιανός. Είμαι απλώς θρησκευόμενος. Και σαν θρησκευόμενος κάνω πολλά λάθη. Ίσως περισσότερα από τα σωστά είναι λάθη. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Συμφωνώ απολύτως. Ωστόσο όμως κάθομαι επειδή πιστεύω ότι δεν έχω πολλά σωστά και ότι αυτό που αντιμετωπίζομαι στο χώρο, τον οποιοδήποτε, δεν λέω μόνο για τα κλαμπς και τις πάμψη, δεν ξέρω τι άλλο είναι, αλλά και σε ένα χώρο, σε μια συντροφιά, σε μια παρέα και θρησκευομένων ακόμη. Γιατί πρέπει εγώ να υπομείνω κάτι? Εάν το υπομείνω, θα έχω λόγο να το κάνω. Και από αυτό το λόγο θα με κρίνει και ο εαυτός μου. Αλλιώς φεύγοντας ή μένοντας ή την άλλη ώρα θα έχω ενοχές. Δεν θα αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου εάν δεν έχω κάνει σωστά. Γιατί αντιδρώ τώρα, υπάρχει λόγος? Γιατί δεν αντιδρώ τώρα, υπάρχει λόγος? Γιατί ανέχομαι αυτό? Εκεί χρειάζεται σκέψη. Εκεί χρειάζεται σκέψη. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο αυτό που θέλεις να πεις. Αυτό ήθελα να πω, ότι στην ουσία ότι μπορεί καμιά φορά, ναι μεν εμείς να έχουμε καλή, να έχουμε συλλάβει την ιδέα, ας πούμε, αλλά στον τρόπο με τον οποίο. Η εκτέλεση να είναι λάθος. Η εκτέλεση να είναι τελείως λάθος και ο άλλος να έχει πολύ δίκιο για αυτό το οποίο θα πει και φυσικά θα το καταλάβουμε κι εμείς, γιατί αυτό που είπατε κι εσείς μετά έχεις ενοχές. Σου λες, γιατί το είπα αυτό, τρελός είναι? Κανείς δεν είναι τρελός. Και γιατί το είπα εγώ? Γιατί το είπα. Και γιατί να το κάνω εγώ αυτό, να προκαλέσω στον άλλο όλη αυτή την αντίδραση?
φυσικά νομίζω και όλη αυτή η τριβή είναι απαραίτητη για να τελειοποιηθεί κάποιος, αλλά. Ναι. Είναι σημαντικό να το έχουμε και αυτό στο νόμο, ότι και όλος αυτό που θα πει. Εγώ στέκομαι στο πιστοδρομικό πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ένα από αυτά που μπορεί να πει τα χίλια, ας πούμε, που μπορεί να πει κάποιος, μπορεί να. Να έχω κάνει και εγώ κάτι λάθος, ας πούμε, να μην το έχω δώσει εγώ σωστά. Αυτό που είναι το σπουδαιότερο είναι να κάνουμε κάθε στιγμή αυτό που μας εκφράζει και μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Γιατί αν κάτι δεν το πιστεύεις, αλλά αφού ανήκω σε αυτό το χώρο, η ιδεολογία αυτού του χώρου προβλέπει αυτό, εγώ θα λέω αυτό. Και ο άλλος σου λέει, προσπαθεί με τη συζήτηση, με την ειρωνία, με τα υπονοούμενα, να δει αυτό που εσύ πιστεύεις, πόσο βαθιά είναι μέσα σου. Και εκεί αρχίζω να θυμώνω, να επιτίθεμαι, να του προσάπτω κατηγορίες κλπ. Εκεί δεν φαίνεται ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω. Και θα με πει ο άλλος ο πιστοδρομικό όταν αισθάνομαι έτσι. Δεν μπορεί να σε πει ο άλλος ο πιστοδρομικό όταν έχεις επιχειρήματα και πεποιθήσεις. Γιατί δεν τον αφήνεις να νιώσει προοδευτικός. Δηλαδή η πίστη μας είναι τόσο σπάει κόκαλα που όταν πιστεύεις σπάει τα μούτρα του άλλος. Άρα είμαι κακομοίρης. Δεν πιστεύω αυτό που λέω. Το λέω γιατί έτσι είναι η ιδεολογία του χώρου μου. Ορίστε, ο έτερος. Μενέλαος. Έτσι λίγο. Εγώ τώρα συγγνώμη που θα το πω κιόλας, αλλά στην κοινωνία που ζούμε δεν έχω πρόβλημα με που είναι και ο πιστοδρομικό. Δηλαδή, έτσι, με τέτοια χάλια που έχει η κοινωνία, ναι, το μόνο. Βασικά ναι. Δηλαδή πολλές φορές το έχω ακούσει να σε, έτσι, το φόβο κάποιον να μην σε πούνε πιστοδρομικό και λέω. Πολλές φορές θέλω κιόλας να μου πούνε πιστοδρομικό, γιατί δεν θέλω να συμβαδίζω με αυτό το πράγμα που βλέπω γύρω μου. Δηλαδή, το να με πούνε πιστοδρομικό, επειδή είμαι αντίθετος με τους γκέι που κάνουν παρέλαση, ναι, θέλω να μου πούνε πιστοδρομικό. Ναι, προφανώς. Δεν το έχω άγχος. Όταν τρέχεις σαν τον τρελό, καλύτερα να είσαι πιο πίσω. Προφανώς, ναι. Και δεν μπορώ, γιατί πολλοί το έχουν αυτό το άγχος να μην σε πούνε και να μην. Ό, ναι, είμαι διαφορετικός. Ενώ σε σχέση με άμα συμφωνούν όλοι με κάτι λάθος, δεν φοβάμαι να είμαι διαφορετικός και να πω την άποψή μου. Έστω και αν σημαίνει αυτό να είσαι πιστοδρομικός. Ναι, είμαι. Σε πολλά θέματα. Και το λέω επειδή έχω κάνει και συζητήσεις με συνομιλικούς μου, οι οποίοι ίσως το βλέπουν κάπως. Εντάξει, αυτό λίγο. Περίεργα. Περίεργα, ναι. Αλλά. Δεν με πειράζει. Έχω την άποψή μου. Yeah. Δηλαδή, σε πάρα πολλά θέματα τα οποία βλέπω και ξέρω που γινόντουσαν στο παρελθόν, συμφωνώ και θα ήθελα να υπάρχουν τώρα. Δηλαδή, αυτή η προοδευτικότητα δεν μου αρέσει. Έτσι, μπράβο. Αυτό. Υπάρχω. Δεν είμαι υπόκειμενο. Υπάρχω. Λέγε. Κοιτάξτε, για να μην παρεξηγηθώ κι εγώ, έχει σημασία και ποιος το λέει και σε τι κατάσταση το λέει. Αν εγώ σε μια κουβέντα που είμαι, μιλάμε ωραία και είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα και με πούνε πιστοδρομικό πολύ χαλαρά, όχι απαξιωτικά, εμένα με πειράζει, γιατί σημαίνει ότι μάλλον εγώ λέω στο μυαλό μου πώς το σκέφτομαι εγώ, ότι αφού λέω κάτι που είναι σωστό, γιατί δεν μπορώ να πείσω τον άλλον ότι είναι σωστό. Γιατί δεν είμαι της άποψης ότι οποιοδήποτε τρόπος να λες κάτι είναι σωστό, εγώ θα πω το δικό μου και
θα περάσει. Είσαι αφέβαιος ότι το σωστό το καταλαβαίνουν όλοι. Αν το... Αν τι είναι, το καταλαβαίνω. Γιατί έτσι που το πες είναι σαν να λέει, μα αφού λέω το σωστό, ας πούμε. Για να μην το καταλαβαίνει, δεν το είπα καλά. Όχι, δεν είναι. Μπορεί να μην το πες και καλά. Από δεν εκεί, το ξέρω για εγώ. Για μένα από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Ότι ωραία. Αν το σωστό, το λέω σωστά. Καλά κάνεις. Και έτσι πρέπει να κάνεις. Και πρέπει να διερωτάς. Και ο πρώτος που πρέπει να εξετάσεις είναι ο εαυτός σου. Και ο εαυτός μου και ο καθένας μας. Δηλαδή, λέω μια αλήθεια του Θεού και ο άλλος μένει αδιάφορος. Κάτι γίνεται. Μάλλον εγώ δεν την είπα σωστά. Αλλά αφού ψάξω τα πάντα, διαπιστώνω ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι εκτός λογικής και πραγματικότητας. Ας είναι σπουδαίος, διάσημος, τιτλούχος. Δεν είναι λογικός όμως. Η λογική είναι κάτι πολύ προσδιορισμένο. Μπορεί να είσαι διάνοια, να συλλαμβάνεις και να στην επιστήμη σου να είσαι δεν ξέρω τι και να μην είσαι λογική. Θεόπνευστη λογική. Περίπτωση. Κάποιος να μιλάει χωρίς λογική και κάποιος να μιλάει με λογική. Και αυτός που μιλάει με λογική... Χωρίς να πιστεύει στον Θεό, όχι, να λέει πιο σωστά πράγματα από τον άλλο που πιστεύει. Δεν θα έλεγα αυτό. Μπορεί να υπάρξει πάντως. Είναι και αυτό ενδιαφέρον. Μπορεί να υπάρξει. Έτσι. Να είναι δηλαδή ξεκαθαρισμένος άνθρωπος, δεν πιστεύει στον Θεό, αλλά είναι ξεκαθαρισμένος σε πολλά. Αυτός δεν απέχει πολύ από το να γίνει πιστός. Ναι. Αν βρει κατάλληλο άνθρωπο. Όχι, εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω όμως, ότι κάποιος ο οποίος μιλάει με λογική, σε κάποιον που μιλάει χωρίς λογική, και αυτοί έχουν αντιπαράθεση. Εκεί δεν γίνεται τίποτα. Όχι, είναι δεν λέω για τον ίδιο, λέω υπάρχει δυνατότητα να μην... Όσο και να φταίς, δεν φταίει αυτό. Αφού δεν έχει λογική ο άνθρωπος. Του λες κάτι, να παραδεχτείτε μια κοινή βάση, να αρχίσετε μια συζήτηση, ναι, και αυτός μεταθέτει συνέχεια τη βάση. Αυτό κάνουν συνήθως οι άνθρωποι. Ναι, εντάξει, σε πάνε αυτό... να σε παίξουν στο δικό τους το γήπεδο. Κάνετε κάποια παραδοχή και όταν δει ότι αυτή η παραδοχή τον περιορίζει και τον εγκλωβίζει, αλλάζει παραδοχή. Και λες, το προηγούμενο το παραδεχτήκαμε, τώρα πώς πας το επόμενο. Δεν πιάνεται ο άνθρωπος εκεί. Ναι, αλλά εκεί εκτίθεται και σε αυτούς τους υπόλους τον άκουνε. Όχι σε όλους. Γιατί οι άλλοι, επειδή θα πετάξει μερικά εφιολογήματα, θα πετάξει φωτοβολίδες, η φωτοβολίδα... Έχει και καπνό και τέτοια και θέαμα και χάνεται και το πράγμα. Χάνεται. Χα, ακούνε μόνο τι λέει αυτός και εσύ μιλάς ισόταμοι ακούοντων. Τότε δεν μπορείς να διαρωτάς αν εγώ κάτι κακό έκανα. Έτσι. Άμα φτάσω σε αυτό το σημείο όμως, να έχω κάνει εγώ όλο το ψάξιμο και να έτσι. Δω ότι εγώ δεν έχω κάποιο λάθος και ότι... Έτσι. Τελικά, μάλλον άλλο το είχε, τότε α μου πούν και εμένα πιστοδρομικό, συμφωνώ. Ναι, τότε δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο άλλο. Ναι. Γιατί έχει να κάνει και το τι με ενδιαφέρει. Δηλαδή, όταν η κυρία με μισό ρούχο ανεβαίνει απάνω σε ένα τραπέζι και χορεύει τσιφτετέλη και μπορεί στο εστιατόριο αυτό να είναι κληρική, να είναι άνθρωποι σοβαροί κλπ. Και δεν λογαριάζει τίποτα, πώς θα τη χαρακτηρίσουνε. Γιατί πρέπει να λογαριάσω εγώ αυτούς τους κυρίους, πώς θα με χαρακτηρίσουν. Παρατηρείτε αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν δίνουν πεντάρα για το τι θα πεις εσύ και εγώ κόφτομαι συνέχεια τι θα πουν οι άλλοι. Δηλαδή, τι με ενδιαφέρει. Αυτό που κάνω εγώ είναι σωστό, το θεωρώ σωστό. Αν δεν είναι σωστό, να μην το κάνω. Έτσι. Εντάξει, να πω κάτι άλλο εγώ τώρα. Πες ό,τι θέλεις. Υπάρχει περίπτωση εγώ να φτάσω να λέω κάτι τόσο σωστό χωρίς να μου έχει κάνει κάποιος άλλος κάποια να με προβληματίσει. Έστω και άθρο να και οτιδήποτε. Δηλαδή, εγώ με το που ξεκινάω να λέω κάτι το πόσο σωστά. Όχι, σου είπα.
Δεν το, αυτό το παραδεχτήκαμε και είπαμε ότι θα κάτσω εάν δω την αντίδραση του άλλου και θα πω ότι μήπως δεν το είπα σωστά, ρε παιδί, μήπως το είπα λίγο έντονα, μήπως το είπα έτσι με εξουσιαστικό τρόπο. Ναι, να διερωτηθώ. Όταν του πω, με συγχωρείς για τον τρόπο που σου το λέω, αλλά πρόσεξε αυτό που σου είπα. Τι έχεις να παρατηρήσεις αυτό που σου είπα. Εκεί. Έτσι δεν είναι. Ορίστε. Πάρτε λίγο το μικρό. Έχουμε την ανάγκη να ανήκουμε. Αυτό που είπατε πριν για το γούστο μας και για το να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας, να έχουμε ύπαρξη. Ναι. Καμιά φορά και ειδικά όταν είμαστε παιδιά, έχουμε την ανάγκη να ανήκουμε. Και προκειμένου να μην έχεις την παρέα αυτή και προκειμένου να μην έχεις αυτή, να μην συσχετιστείς μεγαλύτερος, λες, κάνεις τα στραβά μάτια. Δηλαδή, σταματάς να επιμένεις, σταματάς να είσαι τόσο επιλεκτικός. Ακούτε, εδώ είναι μια άλλη παράμετρος και νομίζω ότι αυτή είναι και το κριτήριο, η παράμετρος, το κριτήριο του θέματός μας. Θέλω να ανήκω, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να ανήκω σε αυτό που έχω ήδη γνωρίσει. Πρώτα απ' όλα, για να, η ανάγκη μου να ανήκω είναι πολύ βαθιά, πολύ προσωπική και εάν δεν ανήκω εκεί που είναι το ισχυρό που χρειάζεται η ψυχή μου, οπουδήποτε αλλού ανήκω, δεν θα ανήκω. Δηλαδή, εάν δεν ανήκω στο Θεό μας, δεν ανήκω στο Χριστό μας, δεν ανήκω στην Εκκλησία Του με όλη την έννοια, όχι την εξωτερική και τη θρησκευτική, όπου και να πιστεύω ότι ανήκω, δεν θα ανήκω. Θα είναι μια προσωρινή συντροφιά. Κάτι προσωρινό. Γιατί πώς λένε οι σύγχρονοι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό, στην Εκκλησία, ο σύντροφός μου. Δηλαδή αυτός που μου κρατάει συντροφιά, για πόσο θα δούμε. Έχεις σύνδεσμο με αυτόν τον άνθρωπο, ναι, πάτε για μονιμότητα, για γάμο, όχι καημένα, να δούμε πόσο πάει. Καταλάβατε, όσο πάει. Δεν υπάρχει βεβαιότητα, δεν υπάρχει, γιατί δεν ανήκει κάπου ο άνθρωπος αυτός για να έχει αυτή τη βεβαιότητα. Να δεν ζητάει καν τη βεβαιότητα. Γιατί άλλο πράγμα είναι να βρεις έναν άνθρωπο και στο δρόμο της σχέσεις να απογοητευτείς ή να πεις ότι δεν μπορώ. Και άλλο πράγμα είναι των προτέρων να αρχίζεις κάτι όσο πάει, όσο τραβήξει. Υπάρχει εκ των προτέρων άνθρωπος που θα ξέρει ότι θα τραβήξει για πάντα. Υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πρέπει να κλάψουμε. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει άνθρωπος. Διότι αυτό που ψάχνεις, αυτό θα βρεις. Εάν δεν το ψάχνεις, δεν θα σου τύχει. Αιτείτε και δοθήσετε. Ζητείτε και βρίσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε. Εάν εσύ δεν καταλάβεις και δεν θελήσεις κάτι, πώς θα σου δοθεί. Τι θέλεις, λέει ο Χριστός, τι θέλεις να σου κάνω, τι θέλεις να σου δώσω. Εδώ είμαι έναν άνθρωπο και όσο πάει. Όχι, δεν σου δίνω εγώ τέτοιο άνθρωπο, βρες τον μόνη σου. Εγώ δεν δίνω τέτοια προσωρινά.
Εγώ δίνω αιώνια, γιατί είμαι ο Θεός ο αιώνιος. Δεν είμαι Θεός μιας εποχής. Τώρα λέει νέα εποχή. Νέα εποχή, οπότε γιατί... Οπότε μόνο ένας χριστιανός μπορεί να... Και ένας που δεν πιστεύει στο Θεό, αλλά θέλει μια πραγματική σχέση, θα γίνει χριστιανός στο τέλος. Γιατί θέλει αυτό που πρέπει να θέλει. Και το πρέπει να θέλει όχι με την έννοια του καθήκοντος, αλλά με την έννοια του ότι ξέρει τι ζητάει ο βαθύτερος εαυτός του. Αυτό το μέλλον δεν είναι αόριστο. Πίστησε στην ελπιζομένον υπόστασης. Και αυτό δεν είναι μόνο για την πίστη στο Θεό. Πιστεύεις ότι θα θέλεις έναν άνθρωπο για όλη σου τη ζωή να προσκοληθείς και να προσκοληθείτε ο ένας τον άλλο και ιδίως στο Θεό. Ναι, πάρ' το, σου λέει. Δεν το πιστεύουμε, γι' αυτό δεν το παίρνουμε. Δεν το πιστεύουμε. Όσο απίθανο και να είναι αυτό που πιστεύουμε ότι θέλουμε και μας χρειάζεται, θα μας το δώσει. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Τα λάβατε. Αυτό που θα ποθήσεις, αυτό που θα ζητήσεις, αυτό που θα ζητήσεις, γιατί ο ίδιος ο Θεός θέλει έτσι να το ζητάμε, αποκλείεται να μην το δώσει. Αποκλείεται. Όπως αποκλείεται ένας άνθρωπος να μείνει ανήπαντρος ενώ ήθελε οπωσδήποτε να παντρευτεί. Σας λέω περίεργα πράγματα απόψε, αλλά όσο περίεργα και να σας φαίνονται, τα έχω επαληθεύσει στην πράξη. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, απλά είναι μία σκέψη που με βασανίζει. Ποιος θέλει, η ψυχή μου ή ο εαυτός μου? Ο εαυτός μου είναι η ψυχή μου. Δεν είναι το κρέας μου, προφανώς. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πολλά πράγματα που χρειάζεται να φέρεται ο άνθρωπος. Ένας είναι ο εαυτός μου. Και πολλά είναι ο χαρακτήρας μου. Μερικοί μπορεί να έχουν και 2-3 χαρακτήρες ταυτόχρονα ή 4 και 5. Ένα εαυτό έχουν όμως. Ναι. Ο χαρακτήρας τι είναι? Η εκδήλωση του εαυτού μου. Ο εαυτός μου όμως έρχεται και λέει μετά, αφού εκδηλωθώ, κάθομαι μόνος μου και λέω, αυτό δεν έπρεπε να το πω. Αυτό δεν έπρεπε να το κάνω. Εκεί δεν χρειαζόταν να φωνάξω τόσο. Εκεί έπρεπε να μιλήσω που σιώπησα. Ποιος είναι αυτός που κάνει κριτική στη συμπεριφορά μου? Ο εαυτός του χαρακτήρα. Ένας είναι αυτός. Δεν μπορεί να είναι πολύ. Οι συμπεριφορές μου μπορεί να είναι πολλές και γι' αυτό λέμε για σχιζοειδείς προσωπικότητες κλπ. Αλλά όσο σχιζοειδείς προσωπικότητα και να γίνουμε, ο εαυτός μας θα μας κατηγορήσει. Δεν θα μας κατηγορήσουν 2 ξεχωριστοί. Ούτε ο ένας θα μας κατηγορεί και ο άλλος θα μας περασπίζεται. Όταν ένας άνθρωπος θέλει να μπει σε μία σχέση και επιλέγει σχέσεις οι οποίες δεν τον εκφράζουν, αυτό από μόνο του δηλώνει ότι δεν θέλει να συσχετιστεί. Έτσι δεν είναι? Άρα αυτός... Είναι τόσο πολύ επιπόλαιος και ανώριμος που προτιμάει τη στιγμή από την αιωνιότητα. Τώρα θέλω έναν άντρα, τον βρήκα εδώ πέρα, βλέπω τι χάλια είναι, αλλά που είναι άντρας. Έλα εδώ. Η στιγμή. Σκέφτομαι, ξέρω τι είναι, δεν έχω μέλλον.
Αλλά θέλω άντρα τώρα, να τον εδώ, τον βρήκα, ή θέλω γυναίκα τώρα, τη βρήκα, όπως και να είναι. Χρειάζεται ο άνθρωπος να μένει μόνος του έτσι όμως. Τελικά θα μείνει μόνος του, άμα διαλέγει τη στιγμή. Θα γεμίσει κάποιες στιγμές, αλλά δεν γεμίζει με τις στιγμές. Δεν γεμίζει, ναι. Δεν χορταίνεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τις παρέες, ότι φροντίζω να μην κάνω παρέα με ανθρώπους που δεν επικοινωνώ, όμως αυτό έχει πολύ μοναξιά. Εγώ θα πιω ένα καφέ με ένα φίλο και θα επικοινωνήσω και θα νιώσω ότι διασκεδάζω. Αυτό όμως με καθιστά αρκετές φορές μόνη. Ενώ αν είχα παρέες που θα γελούσα, θα έβγαινα, θα ήμουν πολύ πιο... Αυτή είναι η ανάγκη του ανθρώπου να τώρα λίγο το μπέρδεψα, έτσι που το ακούω. Ίσως λίγο, να το είπα και μπερδεμένο. Λίγο θέλω έτσι, λίγο πιο ξεκάθαρο αυτό. Επιλέγω να έχω μία παρέα... Τυχαία. Όχι τυχαία. Την επέλεξα. Την επέλεξα. Τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ναι, επιλέγω να έχω μία παρέα. Τότε γιατί δεν είμαι ευχαριστημένος. Μία παρέα εννοώ έναν άνθρωπο. Α, έναν φίλο. Ένα φίλο, ωραία. Δύο φίλους. Τους επέλεξα λοιπόν, όμως. Τους έχω επιλέξει. Ωραία. Αυτό λοιπόν, το γεγονός ότι δεν κάνω αυτό. Παρέες και έχω ένα φίλο, έχω δύο φίλους. Και τι μοναξιά είναι, δύο. Πολλές φορές έχει χρειαστεί να είμαι μόνη μου. Από τη στιγμή που εγώ δεν πηγαίνω στο μπαράκι, δεν πηγαίνω στο... Τι παρέα είναι αυτή που δεν έχετε τα ίδια γούστα. Δεν έχετε την ίδια νοοτροπία. Δεν έχετε τα ίδια γούστα. Παρέα, θεωρείτε. Τυχαία είναι τότε. Τι τη διαλέξατε αυτή. Λάθος διαλέξατε. Είναι σαν να πάρετε ένα φόρεμα, θέλω ένα φόρεμα και μετά πάτε σπίτι και λες γιατί το πήρα αυτό τώρα, αφού ούτε το γούστο μου είναι, ούτε μου ταιριάζει, ούτε θέλω. Πήρα ένα φόρεμα έτσι για να το κάνω τι. Και το συνηθίζουν οι γυναίκες αυτό. Αφού πάρουν ένα φόρεμα, μετά λέει τι το πήρα. Και φαίνεται και το κριτήριο τελικά του ανθρώπου. Και στα σοβαρά και στα απλά, γιατί τελικά από τα πιο αστεία βγαίνει το συμπέρασμα. Εγώ να κάνω μια λέω, πάνω σε κάνε αυτό... ό,τι θέλεις κοντά στο μικρόφωνο μόνο. Ωραία. Ίσως ναι. Να προσπαθήσω να πω αυτό λίγο κάπως αλλιώς, δεν ξέρω, αν δεν τα καταφέρω να... Ότι εμείς εδώ, ωραία, είμαστε εδώ πέρα, έχουμε μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Κάπως ότι... Α, δηλαδή θέλουμε και πλήθος, όχι, όχι. Πού μας άλλο, πάνε 3.000 άντρες μοναχούς, λέει. Μισό λεπτάκι, όχι, όχι. Άλλο... Δεν είναι... Να πω... Για λέγε γιατί... τώρα, γιατί μας τα μπέρδεψε ότι... περισσότερο τώρα. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι... Γιατί η παρέα με δύο ανθρώπους σε αφήνει μόνο σου. Η παρέα με 50 ανθρώπους... Δεν είναι όση η ανθρωπότητα ολόκληρη. Όχι, πώς θα πάμε να βρούμε τέτοιες παρέες. Δεν νομίζω να πω. Σύμφωνοι. Για πέστε το καθαρά αυτό που θέλετε να πείτε. Εγώ είμαι πολύ κοινωνική. Όμως δεν επιλέγω αυτούς τους ανθρώπους για φίλους μου. Έχω λοιπόν μία φίλη εδώ και μία φίλη στην Τίνο, από όπου και κατάγομαι. Ωραία. Το θέμα είναι γιατί λοιπόν... είστε κοινωνικοί. Για ποιο λόγο. Γιατί θα έχω χιούμορ, γιατί βρίσκω το γιατί χιούμορ δεν μπορεί γιατί... να έχετε με δύο ανθρώπους, τρεις. Πρέπει να έχετε ακροατήριο για το χιούμορ. Ναι. Άρα λοιπόν χρειάζεται. Θέλετε ακροατήριο. Όχι. Δεν θέλετε παρέα. Θέλετε ακροατήριο. Θα επιλέξετε μια εργασία όχι. Που θα έχει ακροατήριο. Δεν γιατί λέω, το κοινωνικό με αυτό που λέτε δεν συσχετίζονται. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω πάντως. Εσύ το καταλαβαίνεις. Αυτό που εννοούσε η κοπέλα. Βασιλική, για λέγε. Είναι ότι επειδή θέλει οι φίλοι της να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να ταιριάζουν, έχει καταλήξει σε δύο. Ωραία, οπότε, και σε μία θα μπορούσε να καταλήξει. Συγκεκριμένη περίπτωση είπε ότι μία κοπέλα μένει στην Τίνο, άρα δεν θα τη βλέπει από τις 7 μέρες. Και επιλέγει, δηλαδή όσες φορές θα βγει μέσα στη βδομάδα, θα βγει με τη μία κοπέλα που της μένει. Μάλιστα, ωραία. Δεν θα μπορεί κάθε μέρα. Οπότε λέει, λόγω ότι δεν ταιριάζει με τους άλλους ανθρώπους σε επίπεδο να μιλάει τόσο σωστά όσο θα ήθελε. Να χαρεί, ας πούμε. Μέρες θα βγει με τη μία κοπέλα 2-3 και τις άλλες 4 θα είναι στο σπίτι της, μόνη της. Αυτό εννοούσε με τη μοναξιά.
ότι. Αυτό. Ναι, λοιπόν, τι πρέπει να κάνουν σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή. Τίποτα. Δεν ξέρω. Ήταν απλά αυτό εννοούσα. Που λέγαμε το επιλεκτικός πριν. Επιλεκτικός μεν, αλλά αυτό το επιλεκτικός έχει. Επιπτώσεις. Έχει ναι, και κάποιες επιπτώσεις, βέβαια. Ωραία, εντάξει. Αλλά ένας επιλεκτικός όχι μόνο δεν αισθάνεται μοναξιά μόνος του, αλλά το επιδιώκει κιόλας. Ο επιλεκτικός επιδιώκει και τη μοναξιά. Το επιδιώκει, ναι. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι, δεν έχω τώρα άλλους. Πάμε εκεί που γίνεται φασαρία, ας πούμε, να πάμε κι εμείς να διασκεδάσουμε. Για λέγετε, για λέγετε. Πέστε τα εσείς έτσι πως τα ακούτε. Βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι απλά θέμα τζέρτζελο. Καμιά φορά δεν έχει και ο άνθρωπος την ανάγκη πούμε, να περάσει κάπως τον χρόνο μια παρέα. Σημαίνει ότι απαραίτητα δηλαδή θα πέσει σε σφάλμα ή ότι θα είναι δυσάρεστη παρέα ή βλαβερή γι' αυτόν. Εγώ, παιδί μου, δεν σας εμποδίζω στις παρέες. Γιατί στο τέλος θα βγει από την κουβέντα σήμερα ότι ο πατήρ Βασίλης μας απαγορεύει τις παρέες και τη διασκέδαση. Συγγνώμη, όχι, όχι. Πάνω στην κουβέντα που κάνουμε όμως. Εσύ τώρα, για να καταλάβω, έχεις πρόβλημα με αυτά που λέω εγώ ή με αυτά που λέει η κοπέλα. Όχι, εγώ έχω Ή έχεις δικό σου πρόβλημα, άλλο, ούτε με την κοπέλα, ούτε με μένα. Είναι δικό μου πρόβλημα που είναι ίδιο πρόβλημα με τις κοπέλες, που είναι ίδιο πρόβλημα με τις κοπέλες που μίλησε πριν. Είναι το ίδιο πρόβλημα. Α, δηλαδή συμφωνείτε εσείς οι τρεις τώρα. Μπράβο, να καταλάβω κι εγώ που βρισκόμαστε, γιατί έτσι που απλώνει η συζήτηση, καλώς απλώνει, αλλά μην χάσουμε το νόημα, Χάνουμε το νόημα. Εγώ και νομίζω εσείς δεν το χάνετε, αλλά λέμε, πρέπει να σας παρακολουθούμε κι εμείς. Ναι, λέμε κάτι πολύ απλό. Αφήστε να σας το πω. Ναι. Όπως το, νομίζω είναι απλό. Ναι, για λέγε. Ωραία. Εμείς εδώ πέρα, λοιπόν, ωραία. Έχουμε ένα συγκεκριμένο. Θέλουμε να συμπεριφερθούμε σε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ωραία. Γιατί, ποιος σας τον είπε αυτόν τον τρόπο. Εμείς το αισθανόμαστε. Πρώτα απ' όλα εδώ ερχόμαστε να κάνουμε μια συζήτηση. Δεν κάνουμε παρέα. Παρέα θα κάνετε μεταξύ σας όσοι ταιριάζετε. Συμφωνείτε. Λέει κανείς ότι όποιος έρχεται εδώ να μετάσχει σε μία συζήτηση ότι πρέπει όλους αυτούς να τους κάνει παρέα, μπορεί σαν χαρακτήρα να μην ταιριάζει με κανέναν. Να πεις χαίρεται και φύγει και φεύγεις. Μη συσχετίζεις λοιπόν το εδώ με τις παρέες και τις προσωπικές ανάγκες. Το εδώ το συσχετίζω με την έννοια του ότι έχουμε μία νοοτροπία εδώ πέρα η οποία δεν συμβαδίζει με έξω. Αυτό το δεχόμαστε, ότι υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν. Μάλιστα, λοιπόν. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, και λέμε εμείς ότι με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε μια καθημερινή συναστροφή. Καλά, μάλιστα. Μέχρι εδώ και πάλι. Δηλαδή, γίνεται κατανοητό. Ναι. Ωραία. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι αυτούς θα πάρουμε να τους κάνουμε κολλητούς μας φίλους ή ότι θα τους έχουμε καθημερινά, τους συμβουλευόμαστε. Αλλά αυτό που λέμε, να βγούμε ένα βράδυ, ας πούμε, ένα απόγευμα για ένα καφέ, να περάσουμε λίγο το χρόνο μας. Δεν χρειάζεται να διαφωνήσουμε απόλυτα, δηλαδή. Ότι θα πεις κάτι για να ξεσκάσεις κιόλας. Αυτό. Αυτό λέμε ότι αυτό, αν επιλέξεις, ας πούμε, και λες ότι εγώ δεν θέλω κανέναν, διαφωνώ πλήρως, παιδί μου, δηλαδή. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν συμφωνώ με σένα, απλώς θα βγούμε έτσι για να. Θα μείνεις μόνος σου τελικά και ας πούμε και αυτό το χρόνο που θα λες ότι εγώ θέλω να ξεσκάσω. Όχι γιατί είναι κάτι πιο βαθύ, όχι γιατί. Ναι, ας πούμε. Δηλαδή το να επιλέξεις ή αυτούς που έχεις το αυτό πνεύμα που συμφωνείς ή να κάτσεις μόνος σου, αυτό δεν είναι αρκετά καλό, Εγώ προσωπικά. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεσκάσω και με άλλους άλλου πνεύματος. Τι θα πει σε όλα. Συγγνώμη. Δηλαδή, ας πούμε, να το πάρουμε αλλιώς. Είναι ένας παπικός ή προτεστάντης που έχει ένα δικό του πιστεύω. Είναι πιστεύει στον Θεό, αλλά με έναν τρόπο παραχαραγμένο. Ναι. Και έρχεται τώρα ένας Ορθόδοξος και πάει και βρίσκει κοντά του ανακούφιση, χαρά, κάνει παρέα, τελικά
η διαφορά αυτή στην νοοτροπία, στο ήθος, δεν θα παίξει κανένα ρόλο στη διασκέδασή μου. Λέω εγώ διασκεδάζω, αλλά η διασκέδαση αυτή θα είναι χωρίς επιπτώσεις σε μένα. Δηλαδή ο Άγιος Απόστολος Παύλος είχε πέσει έξω που έλεγε «Φθύρου συνήθη Χριστά, ομιλίε κακέ». Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθική, δεν έχει έρμα, δεν έχει πίστη στο Θεό, δεν έχει δηλαδή πηξίδα και δεν έχει και αυτοσυγκράτηση. Αυτός, επειδή λέει ωραία αστεία, επειδή δεν θα συστήσουμε περί Θεού να διαφωνήσουμε, επειδή δεν θα συστήσουμε περί ομοφιλοφιλίας γιατί θα διαφωνήσουμε, επειδή δεν θα πούμε το ένα και το άλλο, ή ο συγχρονισμός μαζί του θα είναι για μένα ακίνδυνος. Γι' αυτόν θα είναι ακίνδυνος. Γιατί δεν μπορεί να πάθει κάτι περισσότερο από αυτό που έχει. Ένας όμως που έχει μια ακεραιότητα θα πάθει. Όσο κι αν θα το καταλαβαίνει, σιγά σιγά, και ο λαός μας τι έλεγε. Όποιος καθίσει με το στραβό, ως το πρωί αληθωρίζει. Τι θέλει να πει με αυτό. Ο αλήθωρος και ο στραβός δεν παθαίνουν τίποτα αφού είναι στραβοί. Εσύ αληθωρείς που είσαι ένα σωστός. Και ξέρεις το αληθώρισμα αυτό δεν φαίνεται αμέσως, ιδίως αν δεν σε κοιτάει κανείς από μια γωνία. Μόνο άμα σε κοιτάει απέναντι φαίνεται το αληθώρισμά σου. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Η μοναξιά μου εμένα, η απομόνωσή μου. Εάν η απομόνωσή μου, με βοηθάει στην ακεραιότητά μου να τη διατηρήσω, αν δεν με βοηθάει, θα καθίσω. Αν δεν με βοηθάει. Αν δεν σε βοηθάει, τότε λοιπόν πρέπει να επιγόντως να εισέλθει στην εντατική. Για να διαπιστωθεί από τους ιατρούς, εντός εισαγωγικών ιατρούς, τι πρέπει να γίνει. Τι είπατε αυτό. Κούφανες και το μικρόφωνο. Κλείσουμε τα τέτοια. Ναι. Δηλαδή πάνω σε αυτό. Τι δηλαδή. Δηλαδή ποιο, δεν, εγώ δεν το κατάλαβα αυτό με την τέτοια. Ήταν πολύ. Για λέει Γιάννα. Α, λογικό. Εγώ να δούμε τι λέει. Ναι. Δεν κατάλαβα κάποια πράγματα που υπόθηκαν από τα παιδιά. Κυρίως αυτό το «αν είναι επιλογή μου», αυτό που ονομάζω εγώ μοναξιά. Γιατί δεν είμαι χαρούμενος με την επιλογή μου. Και επιπλέον αυτό. Γιατί είμαι κοινωνικός άνθρωπος. Ωραία, αυτό που είπαν, ότι γεμίζω το χρόνο μου, περνάω καλά. Δηλαδή κάνουμε φίλους, έχουμε φίλους για να γεμίζουμε απλά το χρόνο μας. Και μπορούμε. Ρωτάς. Αυτό επειδή δεν το κατάλαβα και μπορούμε να τους κοιτάμε καλά στα μάτια που τους χρησιμοποιούμε σε εισαγωγικά για να περνάμε απλά το χρόνο μας και να τους ονομάζουμε και φίλους. Γιατί εμένα αυτό δεν θα μου. Παρέα τους λέμε, όχι φίλους. Ναι, αλλά παραδέχομαι ότι δεν ταιριάζω σε τίποτα, ότι δεν μου αρέσει τίποτα, ότι διαφωνώ, ότι. Όχι, δεν μου αρέσει τίποτα, αλλά ιδεολογικά, ωραία, στο ήθος κλπ. Δεν ταιριάζω. Εγώ αυτό το απλά για να γεμίζω το χρόνο μου και να περνάω. Λέει ένα ανέκδοτο, ας πούμε. Θα πει ανέκδοτο που θα γελάσουμε ή θα έχει και ένα σόκιν μέσα. Θα έχει και ένα τέτοιο εκεί, τι θα κάνεις εσύ. Ή δεν θα γελάσεις ή θα πεις τώρα φεύγω εγώ αφού φτάσαμε στα σόκιν. Θα γελάσεις. Ή θα του την πεις. Και θα σου πει τι περιμένεις εμένα, από μένα όλα αυτά τα ανέκδοτα θα ακούσεις. Εδώ ήρθες εσύ σε μένα, εγώ δεν ήρθα σε σένα. Όχι, βρεθήκαμε. Βρεθήκαμε, δεν σε κάλεσα. Βρεθήκαμε, όπως το πες. Ναι, άρα τι κάνω εγώ. Λοιπόν, για λέγει. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Και, δηλαδή, και επιπλέον, δεν διαλέγεις μία παρέα που θα σε κάνει όντως να περνάς καλά. Τι, απλά για να γεμίζει το χρόνο σου, ενώ κατά τα άλλα παραδέχεις ότι δεν είναι αυτό που σου ταιριάζει. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Μα σε, άμα περνάς καλά, εγώ. Λέει, άμα δεν περνάς καλά. Γιατί περνάς καλά, δεν είναι ένα ερώτημα. Πώς περνάς καλά με έναν άνθρωπο που δεν έχει τίποτε κοινό, απλώς το ότι είναι κοινωνικός.
το λέμε κοινωνικός τώρα, επειδή θέλει να είναι με κόσμο. Και είναι τελείως διαφορετικό να πεις ότι είσαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον, στη σχολή σου, όπου είσαι υποχρεωμένος εκεί, ναι, εντάξει. Θα μιλήσεις, θα πεις δύο κουβέντες, θα πεις ένα αστείο. Και πάλι, και εκεί θα πεις, ναι, ορισμένα και θα είσαι, ναι, εσύ κυρίαρχος του εαυτού σου και ό,τι θέλεις θα πεις και με ποιον θέλεις θα μιλήσεις. Αλλά το να επιλέγεις τον χρόνο που έχεις πολύτιμο, τον ελεύθερο σου χρόνο, να τον αξιοποιήσεις με ανθρώπους που θα σου ταιριάζουν, που εν πάση περιπτώσει θα... Δεν λέω να είστε αδερφές ψυχές ή να... Όχι, να ταιριάζετε, ναι, σε... Να υπάρχουν αυτά που είπαμε πριν, να υπάρχει ο σεβασμός, να υπάρχουν κάποια στοιχεία πράγματα. Όχι απλά περνάω καλά γιατί είναι και εκείνη κοινωνική, γιατί γίνεται χαβαλές, γιατί είμαι μέσα στα πράγματα. Εγώ αυτό δεν κατάλαβα λίγο το ίδιο. Ούτε και εγώ το καταλαβαίνω αυτό και. Εκείνη θέλω. Για λέγε Βασιλική και μετά το μικρόφωνο. Τιμάσου. Μα δεν είπαμε να βγαίνεις και να μιλάς με τον καθένα άσχετο, άθεο ή τέλος πάντων που δεν ταιριάζει καθόλου. Είπαμε ότι δύο ή τρεις κοντινοί σου φίλοι σίγουρα θα είναι στα ίδια πιστεύω με σένα, αλλά υπάρχουν και πέρα από τους δύο-τρεις φίλους οι κοινωνικές παρέες που είναι από το σχολείο, από τη δουλειά, που είναι άτομα τα οποία περνάς καλά, έχεις επαφή, δεν ταιριάζει σε όλα τα πράγματα. Το περνάς καλά, μπορεί να το εξηγήσετε λίγο. Ότι θα βγεις έξω για ένα καφέ, για ένα ποτό, θα, ναι, μιλήσεις, είναι ευχάριστοι άνθρωποι, έχετε κοινά πράγματα είτε τη σχολή είτε τη δουλειά. Οπότε ο χρόνος σου δεν είναι ότι είναι μαρτύριο και κάθομαι και ακούω τον άλλο και δεν τον αντέχω. Δηλαδή πήγαμε στο άλλο άνθρωπο, δηλαδή... μιλάγαμε δηλαδή για τον άθεο ή για έναν άνθρωπο με τον οποίο όχι, ένας δεν ταιριάζει τίποτα. Ένας άθεος που έχει ποιότητα είναι πολύ μεγάλο κέρδος να του μιλάς. Δεν ταιριάζει τίποτα, δεν θα βγω για να περάσω το χρόνο, θα περάσω μόνη μου. Ναι, δεν είπαμε για άθεους. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Είπαμε για ποιοτικούς ανθρώπους. Ναι, ποιοτικός άνθρωπος. Οι κοντινοί μας άνθρωποι θα πρέπει να είναι 100%, όχι 100, σε μεγάλο ποσοστό ποιοτικοί. Μετά οι κοινωνικές μας παρέες που είναι από τη δουλειά. Αυτό το διαχωρισμό. Ποιοτικοί μεν και κοινωνικές παρέες. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Που είναι 2-3 φίλοι μας, ωραία, ή που είναι αυτούς που ξοδεύουμε τον περισσότερο χρόνο μας, πάμε διακοπές μαζί, είναι 2-3 που ταιριάζουμε σε μεγάλο ποσοστό. Ωραία, δεν φτάνουν αυτοί. Ναι, και μετά, επειδή είμαστε άνθρωποι που θα είμαστε στη δουλειά, μετά τη δουλειά πολλές φορές λέμε. Τυχαία μιλάς με το οποιοδήποτε. Το να πάμε για καφέ δεν κατάλαβα. Γιατί έχουμε κάποια κοινά στοιχεία, όχι απόλυτα. Έχουμε κάποια κοινά στοιχεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, να πες δηλαδή, στη σχολή έχουμε τα ίδια μαθήματα, τους ίδιους καθηγητές. Κάνουμε μαζί εργασία. Εντάξει, ωραία αυτό. Αν κάνετε μαζί εργασία και θέλετε να μιλήσετε για την εργασία σας, πάτε να πιείτε ένα καφέ και μιλάτε για την εργασία. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο αυτό. Δεν διασκεδάζεις εκεί. Εκεί κάνεις γεύμα εργασίας, ας πούμε. Εντάξει. Άλλο αυτό. Μα δεν λέμε με αυτούς τους φίλους ότι θα βγαίνουμε κάθε μέρα, αλλά μία φορά τη βδομάδα, ας πούμε, μπορεί να βγεις με τον άνθρωπο. Βάζεις όμως τακτά τέτοια. Δηλαδή, βάζεις ένα πρόγραμμα. Κάποια. Ωραία, μία φορά τις δύο εβδομάδες, το μήνα τώρα. Εντάξει, δεν θα παζαρέψουμε τις μέρες τώρα. Όχι, αλλά εννοώ ότι έχουμε κάποια στοιχεία κοινά που περνάμε καλά. Δεν θα τους βάλουμε στο σπίτι μας, θα πάμε μας διακοπές, αλλά έχουμε. Κοινά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, μάλιστα, με τον άλλον μπορεί να πηγαίνεις μαζί να έχεις το ίδιο άθλημα να ασχολείσαι. Οπότε συζητάς γι' αυτό. Έχεις κάποια ενδιαφέροντα. Άμα είσαι ποδοσφαιριστής και θα μιλήσεις με τους άλλους ποδοσφαιριστές για τον αγώνα που θα δώσετε, εντάξει. Αν είσαι συμφοιτητής με άλλους και συμφοιτήτριες που έχετε μαζί μια εργασία, το καταλαβαίνω. Αλλά να προγραμματίζω μία φορά τη βδομάδα, δύο φορές το μήνα. Μία φορά το εξάμηνο συγκεκριμένους ανθρώπους άσχετους. Έτσι επειδή περνάμε καλά, αυτό δεν καταλαβαίνω. Μα δεν είναι άσχετη. Δεν είναι ο άσχετος που δεν τον ξέρω καθόλου. Άσχετος είναι. Εάν δεν έχω κάποιο θέμα εργασιακό ή εργαστηριακό ή φροντιστηριακό, κατά τα άλλα δεν το θέλω, άρα δεν το χρειάζομαι. Άρα θα πιέρουμε, ας πούμε, με τους 2-3 που ταιριάζουμε απόλυτα. Έτσι συνήθως γίνεται. Δεν ξέρω αν ναι, έχει αλλάξει αυτό. Ορίστε. Εγώ το καταλαβαίνω έτσι, ότι δεν υπάρχει ότι εμείς είμαστε οι καλοί και οι άλλοι είναι οι κακοί, θέμα ότι εμείς πιστεύουμε, κάτω, οι άλλοι είναι άπιστοι κλπ. Όχι. Το θέμα είναι τι μου αρέσει εμένα και το πόσο ταιριάζω με τον άλλον δείχνει το πόσο με καταλαβαίνει ο άλλος και πόσο τον καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν εγώ πω κάτι και ο άλλος δεν με καταλάβει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ταιριάζουμε. Άρα εγώ γιατί να μην προτιμάω να έχω ανθρώπους που θα με καταλάβουν, θα έχουμε την κοινή γλώσσα.
Αν σε καταλάβει, σου κάνει κατάληψη όμως και δεν σε εννοήσει, τι θα γίνει. Γιατί συνήθως αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί να μας πρέπει να... καταλαβαίνουν οι άλλοι. Μας καταλαμβάνουν. Και μετά από λίγο καιρό είμαστε ίδιοι. Και μετά από λίγο καιρό δεν μοιάζουμε με τους φίλους μας καθόλου. Αυτούς τους δύο που λέγαμε. Το έχω δει πολλές φορές αυτό το έργο, παιδιά. Παίζεται τακτικά εδώ. Διαλέγεις δύο φίλους, τους έχεις έτσι εμπιστούς, βγαίνεις με παρέες και στο τέλος δεν ταιριάζεις με τους φίλους. Και διαπιστώνεις ότι με άλλους τελικά ταιριάζω εγώ. Μου πέφτουνε πολύ βαρύς αυτοί, θέλω λίγο να ξεσκάσω. Αυτό το βλέπω και στην πνευματική ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που πιέζουν τον εαυτό τους, αγωνίζονται, κάνουν, δείχνουν και κάποια εποχή λένε χαίρεται. Θέλει να ξεσκάσει λίγο ο άνθρωπος. Γιατί δεν ζούσε ουσιαστικά αυτό. Το έκανε πιέζοντας τον εαυτό του, νομίζοντας ότι είναι κάτι ιδανικό. Αλλά δεν τον εξέφραζε. Δεν ήταν αυτό που τον γέμιζε. Εάν δεν σε γεμίζει η πνευματική ζωή και την κάνεις υποχρεωτικά, κάποια στιγμή θα την αφήσεις. Εάν δεν νιώθεις ότι αν δεν υπήρχε πνευματική ζωή θα άρχιζε από σένα, δεν γίνεται να την κρατήσεις για πολύ. Θα είναι υποχρέωση. Ορίστε. Αυτό δεν πάει και με τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν δεν σε γεμίζει ο άλλος ο άνθρωπος, 100%. Ναι, κάποια στιγμή θα του πεις χαίρεται. Για ποιο λόγο να πας, ας πούμε, και για ένα καφέ μαζί του, που θα μπορούσες τον χρόνο αυτό να κάνεις κάτι πιο ωραίο, να διαβάσεις ένα ωραίο βιβλίο, να ακούσεις ένα. Ναι, αλλά θέλεις επιτέλους να μην κάτσεις σπίτι μόνος σου. Εγώ απορώ και με το χρόνο, μάλιστα. Το πώς έχουμε τόσο χρόνο που θέλουμε και να το σκοτώσουμε. Να ακούω λίγο κάτι. Συγγνώμη, γιατί. Δηλαδή, τις 2-4 ώρες που εγώ θα βγω με κάποιον ο οποίος. Εντάξει, δεν είπαμε να με γεμίζει και απόλυτα. Δεν είναι να είναι κένθεος απόλυτα. Ναι, να σου γεμίζει λίγο. Δηλαδή, αυτές τις 4 ώρες πρέπει να τις διαβάσω βιβλίο, ας πούμε. 4 ώρες. Αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πού είναι το τόσο κακό να πούμε ότι υπάρχει. Εγώ δεν λέω να γίνει συστηματικό. Ούτε λέω αυτός ο οποίος με τον οποίο βρίσκομαι να μην με σέβεται. Γιατί αν δεν με σέβεται, εντάξει, άντε γεια, ας πούμε. Γιατί πρέπει δηλαδή να είναι ή το ένα, ή δεν θα με σέβεται και θα με καταπιεί, ή πρέπει να είμαστε τελείως ίδιοι. Δηλαδή, να υπάρχει σεβασμός σε μια παρέα. Όχι ίδιοι, δεν υπάρχουν ίδιοι. Μπορεί να είστε τελείως αντίθετοι χαρακτήρες. Να υπάρχει, ας πούμε, όμως σεβασμός σε μια παρέα. Συναντήληψη. Εντάξει. Εντάξει. Μιλώντας δηλαδή από προσωπική άποψη, έχω πολύ καλούς φίλους οι οποίοι είναι πολύ άθεοι. Παρ' όλα αυτά. Σου είπα. Υπάρχει πολύ σεβασμός. Οι άθεοι, αν είναι επίπεδου ποιότητος, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ωραία, και εμένα μου αρέσουν. Δεν μένουν για πολύ άθεοι. Ωραία, δηλαδή, εγώ δεν βρίσκω προσωπικά μιλώντας. Αυτό δεν το καταλαβαίνω ότι. Εντάξει, θα διαβάσεις και ένα βιβλίο, θα κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν, ας πούμε. Αλλά προσωπικά εκφράζω τη δικιά μου γνώμη εδώ, γιατί δεν μπορώ να εκφράσω κανένας άλλος. Δεν ξέρω τι σκέφτονται οι υπόλοιποι. Αλλά να πω ότι έπεσε μια πρόταση από την παρέα, από τη σχολή, ας πούμε, να πάμε κάπου. Γιατί ναι. Να μην πάω. Αν είσαι ανεξάρτητος, να πας. Ναι. Γιατί μπορεί να βρεις μια κοπέλα που να αξίζει εκεί πέρα. Αν δεν είσαι ανεξάρτητος όμως, δεν θα πας. Θα ρωτήσεις την κοπέλα σου τι πρέπει να κάνεις. Έτσι δεν είναι, παιδιά. Εσείς πώς θα θέλατε τον άντρα σας. Δεν τον θέλα... Παντόφλα υπάρχει. Όχι. Μα μην φτάσουμε στην παντόφλα. Εσείς τη δυναμική αντιμετωπίσετε. Να ρωτήσω πάλι πάνω κάτι σε αυτό. Ναι. Μπορώ να ρωτήσω, ας πούμε, τον σύντροφό μου ή τη σύντροφό μου, γιατί να μην πάω. Ναι, και... Άμα δε... Και ό,τι βγάλει η συζήτηση, κάντε το. Μη με φωνάξει εμένα εκείνη την ώρα.
Εγώ ευλογώ την απόφασή σας και μετά... Ποιος είπε για παντόφλες, κρύφτε τις παντόφλες. Και γιατί, δεν ξέρω. Κάτι ήθελε η Πρεσβυτέρα και να κλείσουμε. Όχι. Λοιπόν, νομίζω ότι παρατείναμε και το χρόνο μας, αλλά στη συζήτηση αυτή ανοίχτηκαν λίγο οι καρδιές μας, δείξαμε και τις πληγές μας και τα χαρίσματά μας και επιφυλασσόμεθα να συνεχίσουμε και να μπει σε καλύτερη βάση η συζήτηση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό σας βράδυ.